μερικά σχετικά δεδομένα που αφορούν τον εγκέφαλό σας. Αλλά επειδή σας το είπε διακριτικά, θα το πω τώρα εγώ λίγο πιο άμεσα. Οι άνθρωποι που κάνουν πολύ θόρυβο, δεν έχουν ανάγκη να πάνε να περάσουν τα γιουτές. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε ήδη μια έλλειψη. Άρα, προσπαθώ να σας πω το εξής. Ο εγκέφαλός σας είναι σαν ένας ενισχυτής. Έχετε στήσεις, έχετε πέντε. Θα σηκώνετε τα χέρια την ένα να μου μιλάτε στην αρχή, να δούμε το εξής. Ας πούμε, ποιος έχει πολύ καλή όραση. Είναι ότι έχουμε 10 στα 10, πολύ καλή όραση και πάνω από το 10. Δεν έχουν όλοι 10 στα 10, να ξέρεις. Ακόμα και αυτοί που δεν φοράνε γυαλιά, είναι μερικούς που εντοπίζω που θα πρέπει να φοράνε γυαλιά. Αλλά δεν το ξέρουν ακόμα. Το άλλο είναι ότι ποιος ακούει καλά. Ωραία. Δεν έχουμε πάρα πολλούς. Ποιος παίζει μουσικό όργανο. Ποιος έχει την ευκολία να μυρίζει καλά. Ποιος νιώθει καλά με τα δάχτυλα. Ποιος παίζει πιάνο. Ναι, παίζει πιάνο. Λίγο, πολύ. Έξω 88 τουλάχιστον κόπανος. Έξω 88 κόπανος στο πιάνο σου. Τους μέτρησες. Ωραία. Άρα, ποιος έχει διαβατήριο. Παλιό. Ποιος έχει διαβατήριο λειτουργό. Άρα, τώρα θα κοιτάξουμε μερικά θέματα, θα δούμε αν τα έχεις δει προσεκτικά. Άρα, ναι, το είδα το χέρι, εντάξει, οκ. Ξεχάθηκε το χέρι, ναι. Ποιος δεν ελέγχει το χέρι του. Ωραία. Άρα, πάνω στο διαβατήριο, είναι μερικοί από εσάς που έχουν το διαβατήριό τους πάνω τους. Υπάρχει κάποιος που έχει διαβατήριο πάνω τους. Ωραία. Θα το κάνετε λοιπόν σαν άνθηση για το σπίτι. Θυμάστε τι έχει το εξώφυλλο του διαβατηρίου σας. Θυμάστε. Πώς. Λοιπόν, άμα μιλάτε όλοι μαζί θα είναι δύσκολο αυτός που θέλει να πάρει. Άρα, για να σε βοηθήσω, για να μην εκτεθείς, βλέπετε, για να μην εκτεθείς, εγώ το έχω εδώ. Άρα ό,τι και να μου πεις, εγώ θα κοιτάζω. Όχι, δεν με πειράζει να κοιτάζω, μου αρέσει. Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Δεν μιλάτε, παιδιά, είναι πολύ δουλειά. Το διαβατήριο, από ό,τι ξέρω, κοιτάζει με κάποιες αιτίες στην αρχή που δηλώνει σαν την κοστά. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, έχεις εκτεθεί και το συνεχίσει. Εγώ μιλάω μόνο για το εξώφυλλο. Έχω γίνει κάτι εμβλήματα και κάτι ορασίες. Ναι, αλλά να ξέρεις ότι όταν κάποιος λέει κάτι, δεν είναι το πόσο πλησίγος. Άρα ποιος μπορεί να μου πει τι έχει το διαβατήριο. Το οποίο έχετε και είστε όλοι, είναι όλοι Έλληνες εδώ. Όχι. Όχι, τέλος πάντων. Άρα μιλάω για τους Έλληνες. Μπορεί άλλοι να έχουν άλλο διαβατήριο, να μην παιδευτούν. Άρα, το πρώτο πράγμα, γιατί μπορώ να σας το πω εδώ, έχουμε την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Δημοκρατία, με χρυσά γράμματα. Το φαντάζομαι ότι το έχετε παρατηρήσει όλοι.
Ότι γράφει από κάτω διαβατήριο και αυτό σίγουρα δεν το έχετε παρατηρήσει ή αδιαφορείτε. Έχει ένα σήμα από κάτω από τη λέξη διαβατήριο, στο οποίο δεν δίνουμε καμία σημασία. Αυτό το σήμα το έχουν όλοι στην Ευρώπη. Λέμε το. Και μετά έχουμε ένα άλλο σήμα, που είναι βέβαια το εθνόσημο, αλλά θα σου το δείχνω τώρα. Είστε έτοιμοι? Άρα τώρα όλοι βλέπετε ή κοιτάζετε. Άρα το πιο πιθανό είναι να κοιτάζετε και ακόμα δεν βλέπετε. Αν θέλω να μου πείτε στο κέντρο τι βλέπετε. Ναι, ο σταυρός είναι σωστό. Άρα, στην πραγματικότητα αυτό το βλέπετε και συνεχώς στις περιφέρειες. Χρησιμοποιεί ένα κώδικα το διαβατήριό μας. Άρα οι περισσότεροι αδιαφορούν, γιατί δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει κώδικας. Αυτός ο κώδικας έχει μια ονομασία, λέγεται εραλδική. Άρα η εραλδική είναι ο κώδικας με τον οποίο γράφουμε τα εθνόσημα και τα οικόσημα. Και ο κώδικας εδώ χρησιμοποιείται όταν δεν έχουμε χρώματα. Άρα κανονικά εμείς έχουμε μια σημαία που είναι λευκός ο σταυρός και γαλάζει όλο το πλαίσιο. Μας εντάξει, μιλάω για τη σημαία του στρατού ξηράς, άμα για να μην ξεμπερδέψουμε. Άρα εδώ δεν έχουμε τις χλωρίδες. Να πάμε ένα θύμα τώρα. Άρα όλοι το κοιτάξατε, άρα επειδή δεν ξέρετε τον κώδικα, άρα θα το κάνουμε μαζί, θα κάνω μερικές χειρονομίες με τα δάχτυλα και θα καταλάβετε. Όταν βλέπετε γραμμές οριζόντιες, έτσι, είναι το μπλε. Αυτό, κάθετες, είναι το κόκκινο. Οι δυο μαζί, διασταυρωμένες, είναι το μαύρο. Λοξά είναι το καφέ. Πλάγια είναι το βιολέ. Με τελείες είναι το κίτρινο. Χωρίς τίποτα είναι το λευκό. Είμαστε εντάξει? Ωραία, άρα τώρα θα δούμε ποιος το θυμάται. Εγώ θα λέω το χρώμα και εσείς θα κάνετε το σύμβολο. Είμαστε εντάξει? Αυτό χρησιμοποιεί δύο ζώνες του εγκεφάλου. Αυτή που ακούει, στην πραγματικότητα, και βέβαια αυτή που θα κάνει την κίνηση. Άρα θα δώσω ένα παράδειγμα. Αν ήμασταν σε ειδικό εργαστήριο, θα ήξερα ότι θα κάνετε τη σωστή κίνηση, χωρίς να την κάνετε, και θα σας είχα βάλει αισθητήρες πάνω στο κεφάλι, και να ξέρετε ότι όταν σκέφτεστε την κίνηση, ο εγκέφαλος την κάνει μέσα, χωρίς να την κάνει ακόμα. Άρα, ας πούμε, έχει πολύ πλάκα να το κάνουμε αυτό. Του λέμε σκέψου που περπατάς, άρα σκέφτεται, ενώ είναι ακίνητος, του λέει σταμάτα, μερικές φορές δεν σταματάει, λέει σταμάτα γιατί συνεχίζεις. Τώρα λέει, μα πώς το βλέπετε ότι συνεχίζω. Και την ώρα που λέει πώς το βλέπετε ότι συνεχίζω, σταματάει. Και το εγκέφαλο σας ασχολείται με κάτι άλλο και τότε αντιλαμβάνεται ότι συνέχιζε να περπατάει. Άρα, ποιο χρώμα είναι αυτό? Ωραία, θα το ξανακάνουμε και τη δεύτερη ευκαιρία, γιατί έχουμε και τον υπεύθυνο και μετά θα σας κατσαδιάσει. Εγώ είπα να κάνετε το σύμβολο με το χέρι. Εσείς μου απαντήσετε με το στόμα. Άρα ή μπερδεύετε το χέρι με το στόμα. Ελπίζω όχι. Είναι πιο εξελιγμένη η δουλειά. Άρα το ξανακάνουμε. Έτοιμοι, έτοιμες. Άρα εγώ πρέπει να δω μόνο χέρια. Εντάξει. Βιολέ. Δεν μοιάζει λίγο με γιο. Άρα να ξέρετε ότι
Οι πιο έξυπνοι από εσάς που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, γιατί δεν έχουν παρακολουθήσει το πρώτο μέρος, είναι απλό κοιτάζουν τους άλλους. Απλό να ξέρετε ότι ένας πολύ έξυπνος πρέπει να βρει έναν άλλον έξυπνο, γιατί άμα όλος είναι έξυπνος, δεν είναι, θα αντιγράψει αυτό που δεν είναι. Και μετά... Άρα... Λεπτό. Ναι, αυτό είναι το τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, μπλε. Ένα βιού. Άρα, να ξέρετε ότι, ας πούμε, όταν πάτε να δείτε ένα κάστρο και είναι σκαλισμένο, θα διαβάσετε το υπόσχομο με αυτόν τον κώδικα. Και έτσι μετά στο σπίτι θα ξαναδείτε τον κώδικα που έχετε στο διαβατήριό σας. Άρα, τώρα θα το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Θα δούμε τώρα αυτοί που έχουν ένα θέμα με επαφή με το εμισφαίριο το ένα ή το άλλο. Άρα, θα λέω, το πρώτο χρώμα που θα λέω, θα το κάνετε με το αριστερό χέρι και το δεύτερο με το δεξί. Θα μου πείτε, είναι ύπουλος ο δάσκαλος, γιατί πώς είναι αριστερό χέρι. Ωραία. Άρα, να ξέρετε, οι αριστερόχειροι, οι γνείς αριστερόχειροι, όταν λένε την αριστερόχειρη κάνουν έτσι, και ο αριστερόχειρος που σας κάνει έτσι, είναι ότι δεν ξέρει ότι είναι απ' την άλλη. Ωραία, άρα, πρώτο χρώμα, είμαστε εντάξει, πρώτο χρώμα με το χέρι, θα είναι με το αριστερό χέρι, δεύτερο χρώμα με το δεξί. Υπάρχει κάποιος που δεν κατάλαβε? Μ' αρέσει. Ωραία. Μπλε κόκκινο. Όχι μαζί, θα κάνεις το μάχος. Να κοιτάω εδώ. Κάνε εδώ. Καλή, καλή, συνεχίζει. Οπ, οπ, οπ. Σε κρεθείο όλοι τότε. Ακόμα, ακόμα. Τώρα είσαι ωραίο. Ωραία, και είναι ανοιχτά τα δάχτυλα και για τις κυρίες του περιβάλλοντος. Δεν είναι κλειστά, γιατί είναι γραμμές. Εντάξει, είναι χαραγμένα. Οκ, άρα τώρα θα κάνουμε βιολέ χρυσό. Έχετε δύο χέρια, και δεν θα γίνει. Στην αρχή είναι μετά και θα γίνει. Άρα βιολέ. Μπράβο η κοπέλα, χρυσό, σωστό, χρυσό στην πραγματικότητα είναι το κίτρινο, αλλά ήταν καλό να δούμε ποιος θα καταλάβει ότι το χρυσό είναι το κίτρινο, αλλά στην εραλδική δεν λέμε κίτρινο, λέμε χρυσό και δεν λέμε λευκό, λέμε ασημί. Άρα, είναι μερικοί που το κατάφεραν και άλλοι δυσκολεύτηκαν. Συνεχίζω λοιπόν με ένα άλλο τεστ, έτσι να σας ζεστάμε κιόλας. Άρα, στην αρχή, εγώ θα κάνω κινήσεις και θα πρέπει εσείς να κάνετε κινήσεις σαν να είστε ο καθρέφτης μου. Το έχουμε? Το πράσινο το μικρόφωνο δεν μετράει. Κοιτάζετε μόνο το δεξί μου χέρι. Μόνο αυτό κάνει. Άρα, εσείς είστε ο καθρέφτης. Προσοχή για τα αγόρια, τα κορίτσια, μόλις λέω καθρέφτης, είναι πιο εξειδικευμένα. Άρα, μην γίνετε ρόμπα μπροστά σε όλους. Εσύ δεν είσαι κορίτσι σίγουρα. Άρα, επειδή μερικά κορίτσια που μπερδεύτηκαν, όταν λέω μπερδεύτηκαν, κατεβάζει το χέρι διακριτικά, λες δεν είναι αφορά, δεν είναι κατεβάζει όμως. Είπα ότι είμαστε σε καθρέφτη. Η κυρία είναι εντάξει, τα κυρία κάπου σου θα πρέπει, φαντάζομαι. Άρα, όταν κάνω αυτό, πρέπει να το κάνετε εσείς με το αριστερό χέρι μας, εντάξει, και όχι με το δεξί, αφήστε μπροστά σε καθρέφτη. Να ξέρετε ότι όταν ο δάσκαλος ρωτάει αν καταλάβατε, είναι μερικοί που δεν έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν καταλάβει, άρα λένε, εντάξει. Το ξανακάνω λοιπόν. Βλέπω ότι έχω μερικούς που αντιγράφουν. Αγάπη μου, άραξε η γενιά. Άρα ξεριακιά. Δεν είναι ο αντίχειρας που σηκώνει. Είναι... Ωραία. Άρα, δεν ξανακάνω το. Καθρέφτης.
σε κατεύει, θα κάνεις ακριβώς το ίδιο με το αριστερό χέρι. Όχι αυτό. Κατάλαβα ότι το κατάλαβες αλλιώς. Το σβήνουμε τώρα, το σβήνουμε τώρα. Για ποιο μετά. Όχι, προσέξτε τώρα λίγο πιο διακριτικές κινήσεις. Δυναμικό, προσέξτε. Είσαι λάθος, πού είναι ο δίκτυος. Πάμε. Μέχρι, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κάνουμε δυναμικά. Άρα είναι άλλο να αντιγράφετε στον εγκέφαλό σας, άλλο να αντιγράφετε ένα σήμα που κάνω και άλλο το σήμα να αλλάζει συνεχώς. Είμαστε εντάξει. Για να δούμε πώς πάτε όταν αλλάζει συνεχώς. Okay.
εντάξει. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Θα το δούμε. Έτοιμοι. Ναι, ο Ισπάνια το έχει. Άρα, ξανά, αυτό εδώ είναι καθρέφτης. Αυτό εδώ είναι πραγματικότητα, άρα η απάντηση είναι αυτό. Εσύ τι είσαι ο
μάρτυρες. Έχει τρεις και γραμμές. Άρα έχει κάθετες γραμμές δεξιά και έχει τελίτσες αριστερά. Άρα είναι πια χρώματα. Ναι, τώρα είναι καλύτερο. Ωραία. Άρα έχουμε λοιπόν ένα κόκκινο και βέβαια ένα χρυσό. Άρα θα το κάνουμε αυτό στη δεύτερη, γιατί σας προετοιμάζω όταν θα είμαστε μόνοι. Μία ομάδα έτσι όπως είστε, έτσι όπως είστε, η μισή ομάδα, εσείς να ακούτε τους κανόνες, έτσι μετά μου πείτε, δεν καταλάβονται. Άρα η μισή ομάδα θα παίζει με αυτά και άλλη μισή με αυτά. Προσέξτε, αυτοί που παίζουν με αυτά, παίζουν πρώτα, βάζουν ένα εράντο και οι άλλοι απαντάνε με αυτό που κολλάει. Και συνεχίζουμε. Εντάξει, όποιος δεν μπορεί να παίξει, στο τοποθετικά, νίκησε ο άλλος. Μας εντάξει. Άρα θα είναι αυτό εδώ που βλέπετε, έχουμε αρκετά, θα παίξουμε στη συνέχεια. Ωραία. Τώρα περνάμε σε μια άλλη κατηγορία. Άρα αυτό είναι το εράνιο λόγω εραλδικής. Άρα, πόσοι από εσάς έχουν λύσει ένα puzzle που έχει μόνο 5 κομμάτια. Άρα έχετε λύσει ένα puzzle που έχει μόνο 5 κομμάτια. Άρα στην έκφραση μόνο 5 κομμάτια, να θυμάστε το μόνο. Άρα ποιος έχει στο σπίτι του ένα puzzle που έχει μόνο 5 κομμάτια. Ναι, εσύ έχεις. Έχεις χάσει όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτό το puzzle εδώ έχει αυτό το κομμάτι. Έχει αυτό το κομμάτι 4 φορές ακριβώς το ίδιο. Και έχει βέβαια και αυτό. Αλλά το πρώτο τεστ που θα κάνουμε μετά όταν θα είμαστε χωρισμένοι θα είναι με αυτά τα 5 κομμάτια να κάνετε ένα τετράγωνο. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτή που λένε ότι είναι εύκολο. Αλλά να θυμάστε ποιος το είπε εύκολο. Θα τον υπογραφήσετε και θα το ξαναβάλλετε και θα το ξαναπεί εφόσον είναι. Άρα, μετά εφόσον το λύσετε με 5 κομμάτια, θα πάρετε μόνο τα ίδια, αλλά 4, το αυτό εύκολο πέντε, και μόνο με αυτό να κάνετε ένα τετράγωνο. Εύκολα πράγματα. Ωραία. Συνεχίζω. Αυτό έχει σχέση με την προαναλυτική. Άρα, θα σας δείξω δύσκολα γρήγορα μερικά κομμάτια. Γρήγορα. Αυτοί που θα λένε ότι είναι γρήγορο, θα έχουν ένα θέμα. Αυτοί που θα λένε ότι είναι αργό, θα τους εξετάσω. Δεν τον βοηθάει. Το πιο αφαιρετικό για τον εγκέφαλο είναι όταν έχει σιωπή. Περίπου και πολλοί.
οι οποίες κινούνται, οι οποίες έχουν κάτι. Όχι, όχι. Δεν είναι λάθος αυτό που λέτε, αλλά θέλω κάτι το πιο απλό. Άρα, έχω το ίδιο πρόβλημα, να σκέφτω το δέχομαι. Ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Θα το πούμε εντυπωσιακά. Α, σε αυτό που του είπε Σπάρτο, σε σένα το είπε. Ναι, Σπάρτο. Ναι, άρα έχει δίκιο και θα το πάρει και 5 φορές. Γιατί είναι από 5 φορές δηλαδή το κομμάτι. Άρα δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω πάλι κάτι κοινό. Πιο δυνατά, πιο δυνατά, γιατί δεν σ' ακούω. Δυνατά, όχι. Όχι, αυτό είναι λόγω τσίχλας, να το ξέρεις. Τσίχλα δεν είναι διαφορετική. Άρα, τα κομμάτια που σας έδειξα ήταν όλα διαφορετικά. Όλα. Και όλα αποτελούνται από 5 μονάδες. Εντάξει, άρα φανταστείτε έξαγε τη βάρκη, είμαστε εντάξει. Άρα, να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός μας τα αναγνωρίζει πολύ εύκολα αυτά, αλλά μερικές φορές δεν ξέρει τι πρέπει να απαντήσει. Ωραία. Άρα, από τη στιγμή που είναι 12 και το καθένα αποτελείται από 5, σημαίνει ότι όταν τα βάζουμε μαζί έχουμε 60 μονάδες, άρα μπορούμε να κάνουμε ένα puzzle το οποίο θα είναι 3 φορές 20. Και σας συνιστώ να αρχίσετε με αυτό. 10 φορές 6. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνεις στο τέλος, γιατί είναι πολύ μεγάλο παλούκι και για αυτούς για τους οποίους είναι πάρα πολύ εύκολο, το 10 επί 6 να το κάνετε έτσι ώστε το κάθε κομμάτι να κουμπάει την πλευρά, την εξωτερική. Αυτό είναι πιο μεγάλο παλούκι. Είμαστε εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι τα πεντάμινο, ντόμινος με 2, εδώ είναι με 5 μονάδες, είναι τα πεντάμινο. Στην πραγματικότητα μπορεί να το κάνει και σαν άσκηση μόνοι σας. Άμα πάρετε 5 μονάδες και θέλετε να βρείτε, το λέμε έτσι στα μαθηματικά, όλα τα ζώα που έχουν 5 μονάδες, θα παράγετε 12 ζώα. Όταν είμαστε σε επίπεδο. Ωραία. Άρα, ένα άλλο παράδειγμα, το βλέπετε με αυτό το υλικό, λίγο προσεχή. Άρα, με αυτό εδώ το υλικό που έχουμε κομμάτια διαφορετικά, θα δούμε τα κοιτάζετε τώρα, γιατί θα τα ξαναδείξω 2 φορές, γιατί είναι εκεί έτσι, θα πούν εύκολο και τότε θα έχουν δει κάτι. Άρα για αυτούς που θεωρούν ότι αυτό είναι εύκολο, εμένα δεν με πειράζει, θα το κάνετε με κλειστά τα μάτια. Είναι μερικοί που θα τα καταφέρουν και είναι μερικοί που θα θεωρούν ότι αυτοί που τα κατάφεραν είναι από άλλο πλανήτη. Εντάξει. Γιατί μπορεί να τα νιώθουν αυτοί που νιώθουν καλά και για αυτούς που δεν το κατάλαβαν, αυτά εδώ, παίζονται και με συγχρούς. Εντάξει. Άρα για όσους δεν το έχουν προσέξει, τα ευρώ που έχετε, εντάξει, η ράχη τους είναι γραμμένη για τους τυφλούς. Άρα οι τυφλοί δεν κοιτάζουν το κορώνα και το γράμμα, κοιτάζουν τη ράχη. Άρα, τώρα να δούμε αν είστε προσεκτικοί, επειδή είπαν μερικοί ότι νιώθουν καλά, για να δούμε αυτοί που έλεγαν νιώθουν καλά με τα δάχτυλα. Είχα εντοπίσει κάποια κοπέλα εκεί πέρα που με κοιτάζει κάποιος στο ξάντουα. Ελπίζω να μην με θυμάται εμένα. Άρα ποιος νιώθει καλά με τα δάχτυλά του. Με την αφή, ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι εσύ έχεις παρατηρήσει ότι η ράχη από τα κέρματα είναι γραμμένη. Ναι, ωραία. Άρα αυτό που είναι το 1 λεπτό τι έχεις. Αφού είπες ότι το έχεις παρατηρήσει. Ωραία, πες μου. Τι έχει το 1 λεπτό. Ωραία, κατάλαβα. Άρα το λέω για όλους, θα το κάνουμε αυτό και με κέρματα.
Είναι ένας πιο έξυπνος που έχει βγάλει χαρτονόμισμα και πιάνει τυράκι. Μιλάμε για τα κέρματα. Άρα να ξέρεις, να ξέρεις ότι για τα χαρτονομίσματα και εδώ υπάρχει ένας κώδικας για τους παιδιούς, είναι ακριβώς το μέγεθος και η διαστάση. Άρα να προσέξετε τα μεγάλα χαρτονομίσματα είναι πιο μεγάλα, τα μικρά πιο μικρά, παιδιούς και ψέρες. Άρα, για το 1 λεπτό δεν υπάρχει σχήμα, για το 2 υπάρχει συνεχόμενη γραμμή, για το 5 λεπτά δεν υπάρχει σχήμα, για το 10 λεπτά έχουμε κάθετες συνεχόμενες γραμμές, για το 20 λεπτά έχουμε κάθετες χωρίς συνεχόμενο. Ωραία. Μετά για το 50 έχουμε ακριβώς το ίδιο με το 10 και τώρα ανακαλύπτουμε ότι το 10 και το 50 είναι το ίδιο με το 1 και το 5. Γιατί έχουμε 1, 2 και 5, γιατί είμαστε σε βάση 10, άρα το 1 απορροφιέται από το 2, το 2 είναι 2 φορές το 5, επειδή είμαστε σε βάση 10, με αυτά τα κέρματα είναι τα ελάχιστα κέρματα που χρειάζεστε για να παράγετε όλα τα αθροίσματα. Δηλαδή, άμα σας έδινα ένα κέρμα, το λέω η κυρία Ξαφνιάχη τώρα, άμα σας έδινα ένα κέρμα που ήταν 1, το άλλο ήταν 3 και το άλλο 9, είναι τεράστια δυσκολία να βρείτε το σωστό πλαίσιο ή να βρείτε τους αριθμούς που θέλετε. Αν έχετε δικαίωμα να κάνετε αφαίρεση, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Άρα, θα το δούμε αυτό, πόσο είστε ικανοί να αναγνωρίσετε και τα κέρματα και είναι πάνω κάτω το ίδιο πλαίσιο. Άρα, έχει πάντα και ενδιαφέρον να θυμάστε ότι όταν δίνετε το κέρμα σε έναν τυφλό, δεν του το δίνετε έτσι, αφού δεν το βλέπει. Του ψένετε το χέρι, αυτό εδώ είναι 50, είναι όσους δεν το. Άρα, του ψένετε το χέρι και το βάζετε μέσα στην παγκάλα. Γιατί εκεί καταλαβαίνει τι γίνεται. Άρα, ξανά. Άρα, θα εξηγήσω τώρα τα πιο δύσκολα παιχνίδια, όσο τώρα αντέχετε. Αυτά παίζονται με δύο παίχτες. Άρα, παρόλο που όλα όσα σα έδειξα παίζονται με ένα παίχτη, άρα όταν είστε ένα, πάντοτε λέτε ότι κερδίζετε. Πιο ειδική είναι η συμπασχέτσα. Τώρα παίζονται με δύο παίχτες. Αυτό εδώ είναι λοιπόν βυζαντινή καγκέρα του 10ου αιώνα και παίζουμε σκάκι πάνω σε αυτό. Ποιος ξέρει σκάκι? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το cross game, άρα πώς παίζετε. Είναι ένα παιχνίδι με γέφυρες. Ας πούμε ότι το πάνω μέρος, τα τρία πάνω είναι τα λευκά, τα τρία κάτω μαύρα. Τα τρία κάτω είναι τα μαύρα, όπως το βλέπετε. Και πρέπει λοιπόν τα λευκά και τα μαύρα να βάλουν γέφυρες, έτσι ώστε να συνεχίζεται από τη μια πλευρά στην άλλη το μονοπάτι. Άρα βασίζεται σε ένα μαθηματικό θεώρημα, θα το δούμε όταν θα είμαστε με μικρότερες μονάδες. Θα δούμε το παιχνίδι. Όταν ενώνεται, άρα οι γέφυρες πηγαίνουν, πατάνε σε δύο κομμάτια και άμα πατάνε σε δύο και η επόμενη πατάει σε άλλα δύο, τότε υπάρχει δρόμος. Τώρα λοιπόν να φτιάξετε μονοπάτια, έτσι ώστε να πάτε απέναντι και βέβαια ο αντίπαλός σας μπορεί να σας κλείσει τα μονοπάτια γιατί φτιάχνει δικιά του γέφυρα εκεί που έφτιαξε στη δικιά σου. Είμαστε εντάξει. Άρα να σας τα δείχνω κιόλας, τι να βάλουμε. Για κρατήστε αυτό εδώ. Δεν έχει μάθει πίσω σου. Αυτό εδώ είναι μια τοποσκακέρα. Ωραία, άρα η τοποσκακέρα εδώ είναι ένα ωραίο τεστ.
θα πρέπει να το σκεφτείτε πριν απαντήσετε, εντάξει. Αλλά το πρώτο πράγμα που σας αστέρνει είναι μην το απαντήσετε, το κρατάτε και θέλω να σκεφτείτε ότι κοιτάζετε, αλλά τι βλέπετε. Προσέξτε, όταν θα δώσω την απάντηση, θα είναι μερικοί και μερικές που θα είναι πολύ χαρούμενοι και οι θα λένε τι είναι αυτή η απάντηση. Σας εντάξει, το βλέπετε καλά. Έχετε δικαίω να το σκεφτείτε, μην απαντήσετε αμέσως. Η ερώτησή μου είναι ποια δομή βλέπετε. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν θηλίες, αλλά κορυφές, υπάρχουν ακμές, εξήγραμμα τμήματα. Δένονται μεταξύ τους, δεν δένονται όπου να είναι. Το βλέπετε. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Υπάρχει κάποιος που θα τολμήσει να δώσει μια απάντηση, τη βλέπετε. Άρα είναι μερικοί από εσάς. Είναι μερικοί από εσάς που δυσκολεύονται να μετρήσουν πόσες πλευρές είναι το γύρω-γύρω. Έτσι δεν είναι. Το άλλο είναι ότι, ευχαριστώ πολύ, αυτό είναι η προσοχή σας, κατάλαβα. Το άλλο λοιπόν είναι ότι αυτό που σας δείχνω τώρα είναι ένας κύβος. Ωραία, άρα είναι ένας κύβος ο οποίος ας πούμε ότι είναι αυτός ο κύβος. Αυτός ο κύβος έχει 8 κορυφές. Κόβουμε τις κορυφές διαγώνια. Μας δημιουργεί ένα τρίγωνο, συμφωνούμε. Ωραία. Τα τρίγωνα είναι εδώ. Γι' αυτό έχει και 8 τρίγωνα. Φαντάζομαι ότι είχατε παρατηρήσει ότι έχει 8 τρίγωνα. Βεβαίως. Είχατε παρατηρήσει βέβαια ότι έχουμε κατά συνέπεια πόσες έδρες. Αλλά είναι εκεί που μετράτε τώρα, δεν μετράτε. Αυτοί που μετράτε δεν ξέρουν. Ξεχνάτε ότι όταν κόβουμε την κορυφή δημιουργούμε μια έδρα. Άρα έχουμε 6 έδρες συν 8. Άρα φαντάζομαι ότι εδώ είδατε αμέσως 14 έδρες. Και γι' αυτό είπατε, α, είναι κύβος, ο οποίος είναι κομμένος σε κάθε κορυφή. Ωραία. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να φανταστείτε ότι αυτό είναι σε τρεις διαστάσεις και απλώς τον πατήσαμε τον κύβο και θα παίξουμε πάνω στις τελείες και θα μετακινηθούμε πάνω στις ακμές. Ωραία. Άρα, η ιδέα ποια είναι, εδώ είναι ο πέπτης ο κόκκινος, εδώ είναι ο μπλε. Πρέπει να παίξετε πάνω κάτω όπως παίζουμε τάμες. Να προσέξετε, στις τάμες πάτε διαγώνια, δεν είναι, και πηδάτε. Ωραία. Άρα, άμα είστε εδώ, μπορείτε να πάτε έτσι, όταν πηδάτε τον άλλον, εδώ, τάκ, ή από την άλλη. Άρα, έχει ενδιαφέρον. Παιδιά, και εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά τους άξιους. Είναι λίγο χαμηλό το επίπεδο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι λόγω μετακίνησης του εγκεφάλου που πήγε σε δύο πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη σφαίρα. Άρα, όταν το βλέπετε αυτό, να τι φαίνεται από τα λεπτό, θα δείτε ότι μερικοί παίκτες νικούν εύκολα τους άλλους. Στην πραγματικότητα, αυτοί που νικούν εύκολα τους άλλους είναι ότι ξαναβλέπουν τον κύβο. Ενώ οι άλλοι βέβαια τον κύβο δεν έχουν ξεχάσει εντελώς, αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Άρα θα το δούμε και αυτό. Οι συνδέσεις, οι μόνες που έχουν σημασία. Ωραία, τώρα πάμε σε ένα παιχνίδι. Αλλά φαίνεται πιο απλό. Αυτό το έχουμε ονομάσει το παίχνιο του Φρανκ. Άρα έχετε μια επιφάνεια
Ένα εξάγωνο. Πάνω στο εξάγωνο θα πάρουμε αυτά τα στοιχεία. Εντάξει. Βάζουμε λοιπόν 6 στοιχεία τέτοιου τύπου. Και οι δύο παίκτες έχουν ο καθένας 7 λαστιχάκια. Και το παιχνίδι είναι ότι αυτός που νικάει είναι αυτός που δεν έχει κάνει τρίγωνο μονόχρωμο. Μονόχρωμο. Άρα, σας αφήνω να το βάλετε για μερικούς. Να πάμε. Το παιχνίδι του Φράγκ, πρώτα απ' όλα μπορούμε να το παίξουμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Έναν συνεργατικό, οι δύο παίχτες είναι μαζί. Έναν ανταγωνιστικό, ο ένας είναι εναντίον του άλλου. Και βέβαια και μόνος. Δηλαδή προσπαθείτε να το κάνετε. Άρα, άμα το φτιάξετε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι υπάρχουν τεχνικές και στρατηγικές. Μια συμβουλή. Όταν θα βάλετε τα λαστιχάκια, να είναι έτοιμο. Ωραία, το αφήνετε τώρα, το αφήνετε. Ναι. Ναι, αφήστε το, αφήστε το, αφήστε το. Μ' αρέσει γιατί κοινωνείτε με το περιβάλλον αργά. Άρα, το αφήνετε και θα δείτε μετά ότι μπορεί να το παίξετε και ομαδικά. Και όταν το παίζετε ομαδικά, τότε θα δείτε ότι υπάρχουν έξυπνες στρατηγικές για να πετύχετε τον στόχο. Άρα είναι εκεί που από εσάς στην αρχή θα προσπαθήσουν να βάλουν απλώς τα λαστιχάκια, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια στην αρχή τα βάζουμε και λέμε είναι εύκολο και μετά χάνουμε. Άρα πάνω κάτω ξέρετε τι λέμε στην Ελλάδα, όταν χάνετε σε ένα παιχνίδι που φαίνεται ότι είναι εύκολο, λέτε ότι ο άλλος είναι κολόφαρος. Εντάξει, το θέμα είναι ότι όταν ο άλλος είναι, όταν ο άλλος είναι 10 φορές κολόφαρδος, δεν είναι κολόφαρδος, αυτός είναι 6. Αυτός ο άλλος... Δεν είναι κολόφαρδος. Ωραία. Άρα, σας ετοιμάζω τώρα ότι θα είναι... Δηλαδή, ας πούμε, λες, το είδες αυτό. Δεν λες, το άκουσες αυτό. Και καταλάβει μερικές φορές, τον είδες, τον ήχο, τον είδες. Τον είδες, ήχο. Άρα, ποιος είναι πιο πολύ της όρασης. Ποιος είναι πιο πολύ της ακοής. Ποιος είναι πιο πολύ της κίνησης. Ποιος δεν κατάλαβε τι ερωτήσεις κάνω. Συνήθως είναι οι περισσότεροι, ωραία. Πάμε. Ξανά. Άρα. Θέλω να φανταστείτε το εξής. Ας πούμε. Σας δείχνω αυτό το κομμάτι. Ωραία. Και το περιστρέφω. Έτσι. Ωραία. Τι βλέπετε. Άρα, ναι, προτιμώ στην πραγματικότητα βλέπετε 2 τετράγωνα. 5. Συμφωνούμε. Ποιος είπε 5. Δεν πειράζει. Κοίτα, την επόμενη φορά θα κάνω μια ώρα να είναι ακριβώς αυτό που θες. Άρα, για σένα, πόσα κομμάτια βλέπετε. 5. Θα λέτε 5 κύβους, γιατί είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Ξανά. Αυτοί που έχουν πολύ καλή όραση, τι βλέπουν.
Μόνο αυτοί που έχουν πολύ καλή όραση. Όχι αυτοί που τους αρέσουν να εκτίθονται. Άρα, στην πραγματικότητα εδώ, αυτοί που έχουν πολύ καλή όραση θα δουν τρία κομμάτια. Ένα, ένα, ένα. Και θα δουν πέντε κύβους. Είμαστε εντάξει. Σε μερικά πράγματα συμφέρει να κοιτάζετε τη σύνδεση και να λύσετε το πρόβλημα. Δεν είναι ανάγκη να βλέπετε 3, 2 ή 5 κομμάτια. Αυτό που έχει σημασία είναι να θυμάστε ότι είναι πεντάμινο. Θέλετε να δείξετε σε κάποιον πώς να πιει νερό από ένα μπουκάλι. Άρα θα δείτε ότι είναι μερικοί από εσά που έκαναν αμέσως αυτή την κίνηση. Αυτοί που έκαναν αυτή την κίνηση, όπως η κοπελίτσα εκεί πέρα, είναι τη κίνηση και μάλιστα φαίνεται. Γιατί τόση ώρα έχει ένα λαστιχάκι που το καημένο είναι βασανισμένο. Άρα, εμένα μου αρέσει ας πούμε αυτή που λένε ότι εγώ δεν είμαι. Ωραία, λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα, αυτός που λέει δεν είναι της κίνησης, αλλά είναι της κίνησης. Του λέει πώς το ανοίγεις. Άρα δεν τολμάει να πάει να το πιάσει, θα σου λέει, εγώ δεν είμαι σκυλής και κάνει αυτό. Άρα θα έχει πολύ πλάκα, ας πούμε, πέρα εδώ, έτσι. Άρα ο Αλυσίδης μου δείχνει πώς να το ανοίξω. Θα κάνει ότι είναι δεξιόκυρο σήμερα, γιατί τέλος θα σας μπερδέψουμε. Άρα θα κάνεις ακριβώς την ίδια κίνηση, μου λες πως θα το ανοίξεις, δάσκαλε, θα το ανοίξεις, λες. Δάσκαλε, θα το ανοίξεις έτσι. Ωραία, άφησε το τώρα. Δεν πιάνει αλυσίδη, γιατί είναι. Στην πραγματικότητα, όταν κάνουμε αυτή την εξήγηση, ευχαριστώ, θα κάνουμε αυτή την εξήγηση, υπονοούμε ότι το έργο ξέρει τι να το ανοίξει. Αν έχει ήδη να το ανοίξει, δεν είναι ανεκτή του επίδειξη, έτσι. Άρα, αυτό και που κάνω συχνά οι καθηγητές, τι γίνεται, ας πούμε, ο καθηγητής είναι του οπτικού. Του λέει, πάρτο και βάλε το καπάκι. Ο καθηγητής, άμα είναι εντελώς του οπτικού, σου λέει πάρτο. Άμα είναι της κίνησης, σου λέει πάρτο. Ωραία, τώρα φανταστείτε ότι ο ένας δεν είναι οπτικός. Της οπτικής και ο άλλος της ακοής. Αυτό το κάνω συχνά. Δηλαδή έχετε ας πούμε έναν πατέρα που είναι του οπτικού, έχετε το παιδί που είναι του ακουστικού και του λέει, δεν βλέπει. Άρα φανταστείτε ότι ο άλλος, φανταστείτε σε ακραίο σημείο, ότι είναι τυφλός. Άρα του λέτε, δεν βλέπει. Όχι. Άρα πρέπει να κάνει μια περιγραφή. Να ξέρετε ότι οι περιγραφές είναι δύσκολες. Άρα ας πούμε, άμα σας πω περιγράψτε αυτό. Άρα να ξέρετε ότι κάποιος που είναι της ακοής θα κάνει αυτή την περιστροφή, τάκ, και τα μάλιστα τάκ, η τάκ, θα πει ότι αυτό είναι τάκ. Τι, οκ. Μ' αρέσει και το που το πιάνω δεν θα το λέει πιο δυνατά. Θυμίστε τα ρεφρένια του τραγουδιστές. Ένα,
ακούγατε τα γράμματα. Εδίνα στην αρχή. Άρα είναι μερικοί από εσά που όμω όταν το βλέπουν αυτό, λένε ότι είναι γράμμα. Για αυτό εδώ. Βλέπετε τι είπε η IQ. Άρα νομίζω ότι τώρα είστε έτοιμοι να σα δώσω μερικά. Προσέξτε, δεν ξαναδίνω εξήγηση εφόσον τα ακούσετε. Θυμάστε ότι θα κάνετε αυτό. Τώρα οι βοηθοί θα βοηθήσουν.